ζωή την έχουμε. Με, κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Παναγία. Μισό λεπτό τώρα, από τη ζωή που έχουμε θα πάμε στην μεγάλη ζωή. 6 Μαΐου φωταγωγήθηκε ο πλανήτης. Εστέφθη η Καμίλα, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πανηγυρίσαν οι Καμίλες σ' όλο τον κόσμο. Η Γεωργία Βασιλιάδου της Μεγάλης Βρετανίας μαζί με το Σαυροπίδα του παλατιού, δυο μορμόλια, τα χώσανε μέσα σε μια χρυσή άμαξα και τι να τους πάνε σε ένα καπί να φάνε ένα γιαουρτάκι να πάνε και από μόνοι τους, όχι από τα γιαούρτια που το πετάνε χωρίς παραγγελία στον πλεύρη, κανονικό έτσι, ένα ωραίο πρόβιο γιαουρτάκι, τους πήγαν να τους στέψουν βασιλείς, βασιλείς. Δυο θλιβερά ανθρωπάκια που απολαμβάνουν όλο τον τιμόν πληρώνοντας μηδέν φόρο. Και το μόνο που έχουν να προσφέρουν τι είναι? Τα μούτρα τους. Τα μούτρα τους που είναι και χάλια. Αυτή η Καμίλα, Θεέ μου σχόρεμε, που ήταν σαν τραυματισμένη μπεκάτσα από Εγγλέζους κυνηγούς, τι μπαίνει με τις προβιές των προβάτων εκεί πέρα που θέλαν να το σκάσουν τα πρόβατα να φύγουν, να φύγουν από πάνω της. Νευρίασε και πριγκίπισσα Άννα, η αδερφή του βασιλιά, από αυτά που μαθαίνω τέλο πάντων, βασιλικά τέλο πάντων, που μαθαίνω και εγώ πέντε πράγματα, στο τραπέζι, στο μυστικό δείπνο πριν ξεκινήσει η στέψη, του λέει η Βασίλισσα Άννα, και που έτρωχε, ξέρω, είχε το πυρουνάκι έτσι, που στρώνε έτσι, αργά αυτέ, λέει, μισό λεπτό, αν θυμάμαι, η Βασίλισσα, η μητέρα μα, δεν είπε εσύ να γίνει Βασίλισσα, είπε να γίνει βασιλική σύμβουλο. Αλλά ο Teddy Boys, ο Τσάρλς, αυτό το νευρασθενικό 74χρονο, ήθελε ντε και σώ να κάνει την κόμενα βασίλισσα. Γιατί θα του άπαιρνε τα αυτιά και δεν με έκανε βασίλισσα, και εμένα αυτά μου λήξε από μικρή, και εγώ πίστευσα σε σένα, και εγώ αυτό σε σένα κτλ. Πραγματικά, πιο αξιολείπητη τελετή δεν έχω δει. Και το είπα και ρωτάς. Το είπα. Δεν το είπα. Την προηγούμενη, στο προηγούμενο podcast. Θα πισωστρατήσουν τα άλογα. Θα πισωστρατήσουν τα άλογα και ορίστε. Πα. Έφυγε πίσω το άλογο. Πώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, Θεέ μου. Να έχουμε κι άλλα. Με το ζόρι τα κρατάγα τα άλογα. Δεν θέλανε να την πάει στην τελετή την Καμίλα. Κερνάκα την κοιτάγανε και θέλανε να φύγουν μετά. Έφυγε το ένα που την είδε αμέσως απότομα. Ήταν στη χρυσή άμαξα και χαιρετούσε αυτή έτσι. Σηκώθηκε και έφυγε. Να του. Κλιμίτη. Είναι παράλογο, φώναζε το άλογο. Είχαν κάτι νεύρα, τα άλογα νευρίασαν πολύ. Τα άλογα νευρίασαν πάρα πολύ. Τόσο νευριασμένα άλογα δεν έχω ξαναδεί. Παιδί μου, σαρπάσανε το μαλλί, νευρίασαν πάρα. Μισό λεπτό. Άι. Τη λέει το άλογο, τι ήρθες μόνο να κάνεις την τελετή? Κάτσε σπίτι σου με τον άντρα στα παιδιά σου και πέρα. Άφησες την κατσαρόλα και ήρθες εδώ. Φτάσανε αγκομαχώντας την εκκλησία. Και μετά πηγαίναν αργά-αργά. Μπροστά η Καμίλα, πίσω ο Καμιλιέρης. Πίσω. Μπροστά η Καμίλα, πίσω ο Γάιδαρος. Ο Γάιδαρος, λέγεται. Ο Τσάρλς. Ο ένας πήγαινε, ο γιος ο καλός, ο Ουίλιαμ. Αυτός, όταν γελάει, νομίζει ότι είναι πιο βλάκας από τον Γιώργο του Παπανδρέου του. Που δεν υπάρχει πιο βλάκας, αλλά γελάει ακριβώς έτσι. Θεέ μου, σχόραμε. Φοβερό. Και η γυναίκα του από πίσω, η Κέιτ Μίντλετον, αυτή η ωραία κακιά, αυτή έχει ένα μάτι όπου μέσα κατοικεί το άπλιστο, η φιλοδοξία, η έπαρση, η κακία, το ψέμα. Δεν έχω δει ποτέ να χωράνε με τέτοια ισορροπία σε ένα μάτι. Το βλέπεις το μάτι, το βλέπεις το μάτι, το βλέπεις. Αυτό το είδες. Μάνα μου, ένα μάτι. Μάνα, αφού τρομάξαν να φτάσουνε, μας βγάλαν την ψυχή, πάλευε ο έρμος ο παπάς να του χώσει το γκούγκολο, το στέμα, ρε παιδί μου, και είχε το σφινώσεις του Κάρλου, αλλά ο Κάρλος είχε αλλάξει το πρόσωπο, είχε φουντώσει, είχε διαπλατηθεί, δεν ξέρω τι, δεν χωρούσε, παιδί μου, δεν ορίστε, δες τι τραβάνει άνθρωποι.
το σηκώνουν αυτό. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε να το. Έναν το στέψουμε, τελειώνουμε. Άντε να τελειώνουμε. Δεν ήθελε το στέμα να μπει. Με τη μία. Με το δύο. Με το τρίο. Άντε άλλη μία. Άντε γάμο το κέρατό μου. Το να σήκωτα γι' αυτό το στέμα. Το να σήκωτα. Είναι σαν να ξέρει ένα καρπούζι πάνω στο κεφάλι και προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Του φεύγει το σαγόνι του. Έτσι. Τα που κάνει έτσι. Βέβαια το βασιλικό BBC που μετέδιδε την ενθρόνηση με τις ακριβείς εντολές του παλατιού, γιατί όταν λέμε BBC εννοούμε παλάτι από πίσω, απέφευγε να δείχνει τον Χάρη, ενώ τον είχαν βάλει ακριβώς πίσω από την πριγκίπισσα Άννα, η οποία ήταν ντυμένη με ένα καπέλο και ένα λωθείο, το οποίο λωθείο έκοβε πίσω, δεν μπορούσε να δει στο Χάρη. Όλα τα έχουν εκκρονίσει τα πάντα. Έγινε μια ολόκληρη τελετή, πληρώσαν άπειρα εκατομμύρια για να δείξει ο κομπλεξικός πατέρας βασιλιάς και η κακιά μητριά στο Χάρη τι είναι αυτό που χάνει αυτός. Ο Χάρη όμως δεν περπάταγε μόνος του. Περπάταγε δίπλα του και η Νταϊάννα. Ήταν εκεί και η μητέρα του. Δίπλα του περπάταγε και αυτή. Η μόνη συμπαθής πριγκίπισσα από όλους αυτούς γενικώς τους βασιλιάδες και τους ήταν η Νταϊάννα. Ένας κομπλεξικός πατέρας που αλλάζει το πρωτόκολλο για να κάνει την κόμενα βασίλισσα, αλλά δεν αλλάζει το πρωτόκολλο για να έχει το γιο του κοντά του, είναι για μένα ένας μέτριος αντιπαθής κυφήνας. Πόσο πιο γρήγορα απομακρυνθείς, παιδί μου Χάρη, από αυτό το βρωμόσογο, τόσο καλύτερα για σένα. Έμα, να μιλήσουμε κι εμείς για τους βασιλιάδες, να μιλάει συνέχεια ο Ζαμπούνης, κάτι ξέραμε κι εμείς από βασιλεία και εν πάση περιπτώσει. Ζωή την έχουμε. Κι αν δεν τη γλεντήσουμε. Τίποτα θα να πούμε, τίποτα θα δείσουμε. Παναγία μου, έρχονται εκλογές στην Ελλάδα. Εδώ. Λεφτά ξανά υπάρχουν πάλι. Η Ελλάδα πηγαίνει κατακόρυφα προς τον δρόμο της αναπτύξεως. Ζούμε τις αναπτύξεως που λένε. Έγινε και το debate, το θεατρικό αυτό debate, όπου ήταν όλοι και οι πολιτικοί αρχηγοί, έτοιμοι οι ρόλοι, ωραία τα κουστούμια, τα λόγια γραμμένα, όλα τυπωμένα. Δεν υπήρχε τίποτα έτσι να τους ξαφνιάσει, όλα τα ξέρανε, όλα τα αυτά. Προστατευμένη πολιτική όλο το περιβάλλον, να μην μπορείς να ρωτήσεις, να μάθεις κάτι. Ο Κυριάκος θέλει, τι άλλο θέλει, αυτοδυναμία. Να είναι μόνος του. Αλλά τώρα που βγήκε αυτό το πόρισμα της Πέγκα από την Ευρώπη, το οποίο λέει, είναι το πόρισμα για τις υποκλοπές, που του ζητάνε οι Ευρωπαίοι, ακούστε τι του ζητάνε, αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών. Συμμετοχή της Europol στις έρευνες για την υπόθεση του Predator. Κατάργηση των ρυθμίσεων που περιορίζουν τη δυνατότητα των ατόμων να μάθουν. Τι είμαι ένα από αυτά. Απομάκρυση της ΕΕΠ από τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού. Τι από όλα αυτά θα κάνει ο Πρωθυπουργός από μόνος του, αν δεν υπάρχει κι άλλο ένα κόμμα στην κυβέρνηση, στη συγκυβέρνηση για να πιέσει. Τίποτα. Αυτοδυναμία στο κουκούλωμα σημαίνει όχι δημοκρατία, πολύ. Δεν μπορεί να βγει λοιπόν ο αυτιάς, ο προθυμότατος αυτιάς, ο οποίος διαφημίζει μόνος του τα λογιστικά του προσόντα, να τον ακούσουμε. Εγώ θέλω να σας δώσω αυτό. Όχι. Έρευνα του ΟΣΑ που λέει ότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν και η φορολογία των μισθών αυξήθηκε. Το έρευνα του ΟΣΑ το λέει. Κάτσε να πει. Όσοι συναναστρέφονται πιέζονται. Τώρα, δεν είναι ότι τα πάνε καλά. Μεταξύ ΟΣΑ και αυτιά θα ακούσω αυτιά. Βέβαια, μεταξύ ΟΣΑ και αυτιά και θα ακούσουμε. Τι μαλακή λέμε τώρα. Εσύ, τι τέχουν αυτή τα εργαλεία και οι χαζομάρε. Αυτιά βλέπει, ξέρει. Ποντικό παμί αυτή. Ο αυτιάς έχει και κατάρτιση. Αυξήθηκε σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Που έχει κατάρτιση. Κανένας χώρος δεν μπήκε καινούριος. Τα βιβλία, πολύ και καθηγητής, τα παίρνω τα βιβλία, τα παίρνω από εδώ. Τα αφήνω και κάποια στιγμή τα βιβλία, που είναι όλη μέρα με τα λογιστικά. Του δίνει ένα έγγραφο ο σκέρτσος της κυβέρνησης. Τάχα μου τυχαία, δεν το ξέρει αυτός.
Και το παίρνει αυτός. Εγώ θέλω να σας δώσω αυτό. Ναι, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Το πρόγραμμα Τσίπρα. 83 δισεκατομμύρια ευρώ κοστολογημένα από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Όταν θα έρθει ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να το δείξετε. Το λογιστήριο είναι αυτό? Από το Γενικό Λογιστήριο. Είναι η κοστολόγηση μέτρο-μέτρο. Αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν να μην έχει μάθει, επαναλαμβάνω, τίποτα. Σε σύνολο τετραετίας. Ναι, είναι περίπου 20-21 δισεκατομμύρια το χρόνο. 21 το χρόνο. Το χρόνο. Επαναλαμβάνω το μάθη γριά. 21 το χρόνο. Να σε ρωτήσω, κύριε Αυτιά, εσύ δεν ξέρεις ότι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους δεν κάνει αυτή τη δουλειά? Δεν του πάει η κυβέρνηση το τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει το ΚΚΕ και δεν κάθεται να κάνει αυτή τη δουλειά? Δεν το ήξερες? Μη μου πεις. Πρώτη φορά το ακούς. Δεν το ξέρεις εσύ, ο αρχαιολογιστής που πιο σώσα, δεν το πήγαμε στον ΩΣΑ να μας το κοροϊδέψει, το πήγαμε σε σένα, κύριε Αυτιά. Και εσύ, ως ποντικομαμή που είσαι, το πήρες, γιατί όποια γριά το είδε, το είδε. Τελείωσε, αυτό είναι το θέμα σου. Βγήκε ο Τζόρτζης από τη διεύθυνση του λογιστήριου του κράτους και είπε, εμείς δεν ασχοληθήκαμε με καμία κοστολόγηση κανενός προγράμματος, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Αλλά είπαμε, όσες γριές το είδανε, το είδανε. Άσε με τώρα, γιατί είμαι στεναχωρημένος πάρα πολύ, γιατί έχει εκτοξευθεί το χρέος μας. Σε καιρό ανάπτυξης, λέω, πώς το πάθαμε αυτό το πράγμα, θα πω το νούμερο. Πάρτε τα παιδιά μέσα. Πάρτε. Κρύφτε τα παιδιά στα ντουλάπια. Πάρτε τα στα μπαούλα μέσα. Φύγετε, παιδιά. Θα πω χοντρό νούμερο, το λέω, σου λέω. Φύγε. Πάρτε τα παιδιά, κυρία μου, να σου πω το νούμερο. 400 δισεκατομμύρια ευρώ φτάσαμε. Με 120 δισεκατομμύρια είχαμε πάει στα μνημόνια και έχουμε φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια. Το σημαντικό όμως είναι ότι από τα 400 δισεκατομμύρια, τα 47 δισεκατομμύρια, εγώ δεν είμαι ουσά, δεν είμαι και ο Αυτιάς, θα τα ελέγξει και ο Αυτιάς, να σας τα πει και αυτός. Να το δει, κύριε Αυτιά, να το δει, σε παρακαλώ. Εσύ να το δει μαζί με τον ΩΣΑ, τέλος πάντων παράλληλα. Τα 47 δισεκατομμύρια από τα 400 δισεκατομμύρια είναι από εισφορές εργαζομένων και έτσι αποκρύπτουν το ύψος των υποχρεώσεων από τη διεθνή κοινότητα, και αυτό το λέει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Πού να τα μάθουμε εμείς? Από πού? Από τον Αυτιά? Από τον ΩΣΑ? Από πού? Δεν ξέρουμε από πού. Εμείς ακούμε λεφτά υπάρχουν και παίρνουμε και έκπτωση 10% στον έμφυα που μας έδωσε ο Κυριάκος, αρκεί να ασφαλίζουμε το σπίτι. Δηλαδή, πληρώνεις 1.000 ευρώ στον έμφυα και σου λέει, άμα δώσεις και 600 ευρώ στην ασφάλιση, θα σου κόψω 100 από τον έμφυα. Δηλαδή, από 1.000 πας στα 1.500. Το κατάλαβες? Πρώτη φορά γίνεται μείωση διαυξήσεως, διαμέσου αυξήσεως. Και τα δύο μαζί, 1.500. Δηλαδή, θα πάρεις και αυτό, πάρεις και εκείνο, θα σου κάνω μια έκπτωση 100. Άντε. Τώρα, ο Τσίπρας, ο άλλος από εκεί, είναι ο άλλος μόνος του. Αλλά αυτός έχει ακόμα πιο δύσκολο έργο. Αυτός δεν θέλει αυτοδυναμία. Αυτός θέλει να κάνει μόνος του προοδευτική κυβέρνηση, διακυβέρνηση. Αλλά η προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να έχει τους άλλους μέσα. Το κουκουέ, το άκουσες, δεν μετέχει. Έχει το περίπτερό του αυτή, έσοδα, έξοδα. Δεν θέλουν αυτοί να βάλουν. Δεν θέλουν να μπλέκουν εκεί. Και εντάξει, μια αγάπη στο Μητσοτάκη την έχουν από το βρώμικο 89. Έχει αφήσει μια ανεξίτηλη συμπάθεια προς το γένος Μητσοτάκη. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ο κουκουέ. Είναι δύσκολο, κύριε, για ιδεολογίες. Και ιδιαιτέρως όταν αυτές έχουν καταργηθεί και παγκόσμια. Είναι σαν να έχεις αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και πουλάς αυτοκίνητα, ενώ η εταιρεία που βγάζει τα αυτοκίνητα έχει κλείσει. Δηλαδή είναι σαν να πουλάς Fiat και το Fiat δεν υπάρχει καν. Αλλά καμιά φορά η ουτοπία μπορεί να είναι και καμιά φορά καλύτερη από την πραγματικότητα. Ιδιαιτέρως αν η πραγματικότητα είναι και πολύ σκληρή. Από την άλλη, μη μου πείτε ότι τυχαίο ο Βαρουφάκης θυμήθηκε λίγο πριν τις εκλογές το σχέδιο Δήμητρα. Δεν είναι δυνατόν για ξαφνικό κλείσιμο των τραπεζών και να συμφωνεί με τον Τζακαλώτο που είναι της ομπρέλας για τοπικά νομίσματα και τοπικές καταιγίδες και τοπικές μαλακίες. Αυτά πάντοτε είναι εκ του πονηρού πριν τις εκλογές. Είναι εμφανέστατα σημάδια μιας προδιαγεγραμμένης στήριξης. Είναι αυτό που λέμε. Δεν λέω ότι στηρίζω τον Νίκο, αλλά πάντως δεν στηρίζω τον Δημήτρη. Αυτή είναι η τακτική. Άρα δεν ξέρω πώς θα την κάνει την προοδευτική διακυβέρνηση μόνος του ο Τσίπρας. Θα είναι, πώς τον είναι, προοδευτικός διακυβερνήτης χωρίς άλλα κόμματα. Μπορείς να ονειρεύεσαι με τον Βαρουφάκη, αυτόν που έδιωξες από την κυβέρνηση ξανά. Τι κοινό όνειρο μπορεί να κάνει ένας μαζί με τον Βαρουφάκη?
Και σέρνονται όλοι μαζί στα πάνελ, αυτά τα πάνελ της αηδίας και της βλακείας που μιλάνε μόνο οι δημοσιογράφοι και τα σκεπάζουν και τελειώνει ο χρόνος και δεν αφήνουν τίποτα. Είναι χάλια τέτοια ξεφτύλα, γι' αυτό έχουμε φτάσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χειρότερο σημείο που οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ντρέπονται που όλοι οι Ευρωπαίοι τους έχουν κατατάξει την τελευταία θέση και αντί να τραπούνε, συνεχίζουν αυτόν τον άσκοπο, ηλίθιο αγώνα που απομακρύνει οποιονδήποτε νέο άνθρωπο βλέπει τηλεόραση. Δεν δεις τηλεόραση, πρέπει να δεις. Είναι είσαι στο νοσοκομείο με ορό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είναι είσαι γέρος άνθρωπο, δεν πρέπει να κουνηθείς. Να πας μόνο με ένα γιαούρτι και δεν θα αργήσει και πολύ. Και να μην καταλαβαίνεις κιόλας. Γιατί το βασικό θέμα αυτών των εκλογών της πρώτης στις 21 Μαΐου, που το βλέπετε ότι έχει κανονιστεί πάρα πολύ ωραία. Έχει έρθει η εικόνα του αξιονιστή. Πρέπει να σας πω ότι στο Άγιον Όρος είναι η πρώτη φορά που όλα τα μοναστήρια δεν ήταν σύμφωνα, γιατί βγήκε η εικόνα πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο χρόνο για να δείξουν αυτοί. Αλλά είναι περίεργες συμπτώσεις. Ξαφνικά διώχνουμε τα ακροδεξιά κόμματα και αμέσως μετά έχετε το αξιονιστή για να πάνε πιστοί και να είναι αυτοί που είναι πάντα οι μεγαλοσταυρίτες και του αυτού. Και κανονίζουν και 21 Μαΐου να γίνει η λειτουργία και να συλλειτουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πατριάρχη για να πάνε πάλι αυτοί και να είναι όλοι μέσα στη τηλεόραση τη μέρα των εκλογών και να βομβαρδίζουν. Και όμως στις 21 Μαΐου τον λόγο θα τον έχει το Πασόκ, το οποίο θα τους χορέψει το ταψί. Γιατί ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος θα έχουν στην πραγματικότητα λόγο. Ο τρίτος θα έχει το λόγο. Που λέει ο λαός πήρε στον τρίτο το μακρύτερο, αυτό. Και σιγά μην κάτσει να πει ο Ανδρουλάκης από τώρα, τι σχέδια έχει να κάνει. Δηλαδή, αν πει στο Μητσοτάκη, ας πούμε, ότι για να είμαστε στην κυβέρνηση, θα πρέπει να συνυπογράψει αυτό του της Πέγκα, αυτό που λέει η Ευρώπη, θα συμφωνήσει ο Μητσοτάκης να γίνουν αυτά. Αποκλείεται. Και επίσης, αν πει στον Τσίπρα, ούτε εγώ πρωθυπουργός, ούτε εσύ θα συμφωνήσω Τσίπρας. Περίμενε. Ο ελληνικός λαός για αυτά περνάει. Και που φοβάται να μιλήσει, γιατί ξέρει τι τον περιμένει, θα σας βάλει έναν γόρδιο δεσμό. Γιατί ο μόνος τρόπος για να μάθεις την αλήθεια στην Ελλάδα είναι να υπάρξει κυβέρνηση. Μόνος του ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει. Αυτό που λέει ο Κυριάκος έχει δίκιο. Και αυτό φαίνεται και από τα σπότ τα οποία έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσιάζονται μια κατάμαυρη Ελλάδα. Μέχρι και αγκινάρες μαύρες είναι. Εγώ δεν έχω ξαναδεί μαύρες αγκινάρες. Δεν ξέρω αν το έχετε δει έτσι. Μέχρι και αγκινάρες μαύρες. Συμβολίζουν τη σάπια μεταπολίτευση, κύριε Μητσοτάκη. Είναι σάπια μεταπολίτευση, είναι όπως η αγκινάρα όταν σαπίζει και μαυρίζει. Αυτό είναι. Κοντός ψαλμός Αλληλούια. Και εσείς μην απαντάτε στα γκάλωπ. Μην πιστεύετε στα γκάλωπ. Κοιτάτε τα μούτρα τους. Κοιτάτε τον φόβο τους μέσα στα μάτια τους. Τα μούτρα κουβαλάνε το πρόβλημα του καθενός, την επανεκκίνηση του καθενός, το τέλος του καθενός. Εσείς κοιτάτε στα μάτια. Ξεκινάει πάλι η κακοκαιρία, άντε πάλι βροχές, μην ξεχάσετε αύριο τις αιτήσεις, μπορείτε να αλλάξετε θερμοσύφωνα. Προλαβαίνετε πριν την απλή αναλογική να αλλάξετε θερμοσύφωνα. Αλλάζω θερμοσύφωνα. Είναι μια αλλαγή, είναι και η μόνη που μπορούμε να κάνουμε. Ας αλλάξουμε θερμοσύφωνα. Αλλάξτε βρακή και θερμοσύφωνα τώρα που αντέχουμε. Τώρα. Γιατί όπως δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα, τουλάχιστον να κοιτάμε το θερμοσύφωνα και να λες δεν έχουμε ζεστό νερό, αλλά έχουμε ένα θερμοσύφωνα. Άλλο πράγμα θερμοσύφωνας. Και μην το συζητάτε, είναι άλλο πράγμα θερμοσύφωνας. Λοιπόν, πάμε για θερμοσύφωνα. Αφήστε τις εκλογές. Στο επόμενο newsbreak.gr θα τα πούμε πάλι πριν τις εκλογές. Και ζωή την έχουμε. Και αν δεν την κρατήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε. Αχ, ωραίες φωνές, ωραίες εποχές.